Για να δούμε τώρα αν τελικά οι ΗΠΑ κρατούσαν τη Γαλλία στο σκοτάδι. Στη Μαρία Ρόνι θα δώσω το λόγο αμέσως. Μαρία. Πόπινε, αυτό υπογραμμίζει σήμερα η εφημερίδα Le Monde, ότι η Ουάσιγκτον κρατούσε το Παρίσι στο σκοτάδι. Και έτσι λοιπόν η Γαλλία αισθάνεται τώρα ότι έχει εξαπατηθεί από τους συμμάχους της. Είναι σαφές ότι οι διαβουλεύσεις γίνονταν εδώ και μήνες για τα πυρηνικά υποβρύχια πίσω από την πλάτη της Γαλλίας. Μάλιστα, η Le Monde υπονθυμίζει ότι στις 30 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της Γαλλίας και της Αυστραλίας και είχαν υπογραμμίσει και οι τέσσερις τη σημασία της σύμβασης για τα υποβρύχια. Μια σύμβαση στην οποία είχαν δεσμευτεί και οι δύο χώρες. Τώρα, λοιπόν, η Γαλλία εξετάζει το ζήτημα αποζημίωσης από την Αυστραλία, αν και το διεκδίκευμα είναι περισσότερο γεωπολιτικό και όχι οικονομικό. Επίσης η Le Monde, που οποία αποκαλύπτει με ποιον τρόπο το Παρίσι έμαθε τα νέα. Κατά τη διάρκεια μιας υπουργικής συνάντησης λοιπόν στο Ελιζέ, λίγο πριν την Τετάρτη την περασμένη, λίγο πριν κάνει την ανακοίνωση για τη συμφωνία όκους ο Λευκός Οίκος, ο Μακρόν ενημερώθηκε ότι θέλει να του μιλήσει ο Αυστραλός ομόλογός του. Το ίδιο τραπέζι κάθονταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας και Υπουργός Άμυνας. Και αυτοί ενημερώθηκαν ότι θέλουν να τους μιλήσουν οι ομόλογοί τους. Έτσι λοιπόν κοιτάχτηκαν, κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει κάτι καλά. Κάτι σοβαρό συμβαίνει. Που έχουν υπογράψει. Κάτι σοβαρό έτσι, συμβαίνει. Ακριβώς. Δηλαδή αυτά είναι πραγματικά απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν. Πόσο μάλλον μεταξύ συμμάχων και εταίρων. Να ρωτήσω τη Μαρία, δεν ξέρω αν είναι ακόμα στη σύνδεσή μας. Ωραία, την ξαναέχουμε στη σύνδεσή μας. Να σε ρωτήσω, στην χθεσινή συνάντηση του κυρίου Μακρόν με τη Μέρκελ συζητήθηκε το θέμα, τι έχει το ρεπορτάζ σου, Μαρία? Ναι, η συμφωνία όκους δεν ήταν επισήμως στην ατζέντα, όμως συζητήθηκε. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Εμμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε έμεσα στη συμφωνία αυτή. Δεν στάθηκε τόσο στο σοκ που έχει προκαλέσει αυτή η συμφωνία για το Παρίσι, όσο στη στρατηγική σημασία που έχει για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η περιοχή του Ινδοειρηνικού. Και μάλιστα υπογράμμισε ότι είναι ανάγκη τώρα μια μεγαλύτερη αμυντική αυτονομία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ας μην ξεχνάμε, Πόπη, ότι το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, που θα έχει την γαλλική προεδρία, την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γαλλία, θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής για την αμυντική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.